Σήμερα, Δημήτρη. Προσέξτε τι θα κάνουμε. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Καμίνη, που χθες οι δηλώσεις του ήταν δραματικές, πρέπει να πούμε, και για το Δημαρχείο, αλλά και για το... την αποσταθεροποίηση. Είπε κάποια στιγμή, έκανε μια δήλωση, προκάλεσε εντύπωση ότι η Αθήνα χρησιμοποιείται ως μοχλός για μια γενικότερη αποσταθεροποίηση. Ναι. Έκανε μεγάλη εντύπωση. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, κάνετε από το πρωί, έχετε βγει, πρώτα απ' όλα να μας δώσετε την εικόνα που έχετε δει στην Αθήνα. Δυστυχώς η εικόνα είναι τραγική. Είναι συγκρίσιμη μόνο με το Δεκέμβρη του 2008. Είναι αντίστοιχες εικόνες με το 2008, λέτε. Ναι. Βέβαια, αφού υπήρξαν και εστίες πυρκαγιάς σε 45 σημεία της πόλης, με διαφορετική βέβαια έκταση καταστροφών αναπερίπτωση, καταλαβαίνετε πόσο τραγική είναι η εικόνα την οποία αντικρίζουμε. Τουλάχιστον εγώ που πήγα από την περιοχή γύρω από το Σύνταγμα, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Μοναστηράκι. Ναι. Είδα ότι τρεις κεντρικοί δρόμοι Ακαδημίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, αλλά και η Ερμού και η Μητροπόλεως στην οποία κατέβηκα έχουν εκτεταμένες καταστροφές. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, πιστεύετε ότι ήταν πράγματι οργανωμένο σχέδιο αυτό που έγινε χθες στην Αθήνα ή όχι? Ακούστε κάτι, αστυνομικός δεν είμαι, αλλά βλέπω ότι τουλάχιστον υπήρχε ένας πάρα πολύ αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ κάποιων ανθρώπων. Για να ξεσπάσουν πυρκαγιές σε 45 διαφορετικά σημεία, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται ασυντόνιστα και αυθόρμητα. Κύριε Δημαρχέ, εσείς ζητήσατε χτες να είστε στο κέντρο επιχειρήσεων για να βοηθήσετε και δεν σας επιτράπει. Θεωρείτε ότι υπάρχει μια ευθύνη στην ελληνική αστυνομία, ενώ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για το ότι δεν προστατεύτηκαν, δεν υπερασπίστηκαν για την ακρίβεια τις περιουσίες των πολιτών και την ασφάλεια των πολιτών και τις περιουσίες τους? Ακούστε κάτι, εγώ ζήτησα να είμαι στο κέντρο επιχειρήσεων προκειμένου να έχω μια ακριβή εικόνα του τι συμβαίνει στη πόλη και να μπορώ να καθοδηγήσω αποτελεσματικότερα και τα συνεργεία του Δήμου, τα οποία ήδη είχαν βγει και προσπαθούσαν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών, στο να ανοιχτούν δρόμοι κτλ. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι με μια τέτοια έκταση καταστροφών θα έπρεπε η προληπτική δράση της αστυνομίας και όλων των αρμοδίων να είναι φυσικά αποτελεσματικότερη. Υπάρχει, πιστεύετε, από αυτό που λέτε ευθύνη του κυρίου Παπουτσί, του Υπουργού Δημόσιας Τάξης? Ακούστε κάτι, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να επιμερίζω εδώ πολιτικές ευθύνες. Δυστυχώς η κατάσταση στην Αθήνα. Ή στο Δήμαρχο Αθηναίων, κύριε Καμίνη. Αν δεν έχετε εσείς λόγο που στο Δήμαρχο Αθηναίων, με αυτό που βλέπετε σήμερα να μιλήσετε, ποιος έχει? Ούτε από το 2008 έχει αρχίσει η ιστορία αυτή, ούτε από χτες. Είναι μια ιστορία που έχει αρχίσει από πάρα πολύ παλιά, όταν καθόμασταν και βλέπαμε από τους καταπέντες. Άρα πρέπει να τη διαιωνίζουμε δηλαδή. Όπως τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε, λέτε? Όχι βεβαίως. Θα πρέπει να είμαστε διαρκώς και αποτελεσματικότεροι. Εγώ έχω να απευθύνω ένα μήνυμα στους κατοίκους της πόλης. Ότι δεν επιτρέπεται να τους επιτρέψουμε να κάψουν το ηθικό μας. Την πόλη θα την ξανακάνουμε όπως ήταν και ακόμη καλύτερη. Αυτή την κρίση, αυτά τα φαινόμενα πρέπει να τα δούμε ως αφετηρία για την αναγέννηση της χώρας. Όταν είπα ότι χρησιμοποιείται η Αθήνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως μοχλός αποσταθεροποίησης της χώρας, είναι προφανές ότι αυτή η καταστροφή, αυτό το ανοσιούργημα που επιτελείται πάνω στο σώμα της πρωτεύουσας, έχει στόχο όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας. Κύριε Δήμαρχε, βλέπουμε τα συνεργεία σας ήδη καθαρίζουν από νωρίς το πρωί την πόλη. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για να παραδώσετε την πόλη καθαρή? Το συντομότερο δυνατόν. Σήμερα, αύριο, μιλάμε τώρα για ώρες. Όπως βλέπετε, ουσιαστικά με υπεράνθρωπες προσπάθειες, έτσι από το βράδυ βγήκανε τα συνεργεία, καθαρίζουν, αλλά σας μιλάω για έκταση καταστροφών τεράστια. Δεν είναι αστεία υπόθεση να μαζευτούν πάλι όλοι αυτοί οι τόνοι μαρμάρου. Σας μιλάω για καταστροφές ανάλογες του 2008. Έτσι και το 2008 αυτά δημιουργήθηκαν σε βάθος ημερών. Σήμερα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα σε μία νύχτα μόνο. Τις καταστροφές που έχουν γίνει στη δημόσια περιουσία, σκοπεύει ο Δήμος να διεκδικήσει αποζημιώσεις? Βέβαια, ο Δήμος ήδη έχει κάνει, φυσικά έχει κάνει τις αγωγές, θα έρθει με συμπληρωματική αγωγή. Δυστυχώς και αυτό ακόμα κατήτησε ρουτίνα.